ορίσατε και εσείς, καλώς όρισες και εσύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς επέστρεψες. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Καλωστέριωτος. Να δούμε πώς θα μας φορήσει αυτή τη φορά. Εντάξει, εσύ καλά. Μια χαρά. Πώς τα φέρνει ζωή, ε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ανοίξαμε ένα επαγγελματικό κύκλο μαζί με αυτή εδώ την εκπομπή πριν από 10 χρόνια. Που στήσαμε μαζί τότε στο Μέγκα. Τη φέραμε στον Αντένα 3 χρόνια μαζί. Και τη συνεχίζει 4 χρόνια μόνη σου. Με πολύ μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα 10 χρόνια. Την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Και τώρα ξανανωνόμαστε με μια εξαιρετική ομάδα που θα συναντήσουμε στην πορεία. Για να περνάμε. Πόσα χρόνια πιστεύεις θα μας πουλήσει τώρα. Το πρωινό. Το αγαπάω πάρα πολύ. Κοίταξε, να θέλω να σου πω κάτι το οποίο το έλεγα και όταν δεν ήμουν εδώ. Θεωρώ τον Αντένα σπίτι μου, παρότι έχω περάσει πολύ ωραία και στο Μέγκα κτλ. Θεωρώ και στο Σταρ. Θεωρώ ότι ο Αντένα είναι το σπίτι μου, ο φυσικός μου χώρος. Και θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή που άνθησα τηλεοπτικά. Στα σπίτια καμιά φορά μαλώνεις κιόλας. Ναι, αλλά αυτό εδώ είναι ανθρώπινο όμως. Αυτό λέω. Και αυτό που κάνουμε τώρα εμείς είναι ανθρώπινο, να ξέρεις. Και πάρα πολύ φυσιολογικό. Νομίζω για μένα, για τα δικά μου δεδομένα. Τώρα. Να υποδεχθούμε την ομάδα και εμείς σιγά σιγά θα τα πούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μηχανία, μας ξέρετε, αλλά σιγά σιγά. Εξάλλου θέλω να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε μιλήσει τόσα χρόνια. Τώρα μας βάλαμε. Σήμερα διαβάστε με τη Φέη. Κοίταξε, τόσο κοντά. Ναι. Εντάξει. Να έρθω και πιο κοντά εδώ. Να δω λίγο το πλάνο όπως είναι. Δεν έρθω το πλάνο. Ωραία. Καλό είναι. Και αυτή είναι η νέα μας ομάδα. Έλα να τους υποδεχτούμε. Για πάμε. Έλα Δημητρό. Δημήτρη Σουγκαρέζος. Νάνση. Είναι απίστευτο. Και Τάσος Κυριάκης. Ο Λιάγκας επέστρεψε, εγώ έκανα 2 εισόδους. Λοιπόν, να καλημερίσουμε εδώ την καινούργια μας ομάδα. Αυτή θα είναι η πρωινή παρέα εδώ στο πλατό. Δεν είναι τόσο καινούργια, μην τρελαίνεσαι. Για να μην λέμε τώρα για να λέμε την αλήθεια. Όλοι παλιοί είμαστε. Όλοι παλιοί είμαστε. Όλη αυτή η υποδοχή, παιδιά, έχει δημιουργηθεί για να υποδεχθούμε το πραγματικά καινούργιο στην εκπομπή. Που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Τεριάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, με τον Τάσο όμως εγώ ήμουνα συνεργαζόμουν στο Alter χρόνια πριν. Είμαστε ανήλικοι τότε. Ναι. Μικρά παιδιά. Έχουν παραγραφή. Τον Τάσο τον είχε δηλαδή συνεργάτη πριν τον πάρει η Ελένη. Ναι, συνεργάτη. Ήταν στο Δελτίο Ειδήσεων πολύ σημαντικό κεφάλαιο τότε στο Alter. Που κάποια στιγμή αποχώρησε και όταν υπήρχε ένα θέμα επικαιρότητας, όπως κάνουμε και τώρα στον Αντένα, και υπήρχε αυτή η συνεργασία με το ενημερωτικό κομμάτι του σταθμού, έβγαινε ο Τάσος και έδινε όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Τάσο, καλώς ήρθες. Στην αλήθεια. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Και εμείς. Αισθάνεσαι καλά. Μια χαρά. Το τραπέζι, επειδή έχουμε θέμα, μια εβδομάδα σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει. Από μένα είναι ναι, περνάει. Έχουμε θέμα μια εβδομάδα για το αν μας αρέσει το καινούργιο μας τραπέζι ή όχι. Εδώ θα τα λέμε όλα πέσα την εκπομπή. Σε μένα δεν άρεσε μια αλλαγή τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό μπράβο στον Νίκο Κωνσταντή και σε όλη την παραγωγή μας. Τον Ανσουλίνη μου είναι εδώ. Ένα χειροκρότημα για την Νάνση. Έλα ρε Νάνση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, αφήστε με λίγους μήνες να ξεκουραστείς. Να ανακαινήσεις το σπίτι μου. Και επανήλθες. Επανήλθα, χαίρομαι πραγματικά. Εντάξει, πάρα πολύ. Μετά από 6 μήνες, εγώ επανήλθα μετά από 4 χρόνια. Άρα εσύ είσαι πιο προνομιούχα από μένα. Ο καθένας όποτε επανέρχεται καλό είναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, έχω πάρα πολύ άγχος, άραγα στο Δημήτρη δεν το πίστευε. Εύχομαι ότι θα περάσουμε να το διασκεδάσει. Αυτό, θα περάσουμε φανταστικά. Εγώ ήθελα πάρα πολύ. Δημήτρη, καλά, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Τη μουσική του Ασανσέρ μου τη βγάζετε λίγο από το μυαλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από μένα. Ευχαριστώ να είστε. Λοιπόν, πριν πάμε στη θεματολογία Φέη, να κάνουμε και μια σύνδεση με την επικαιρότητα, γιατί είμαστε και δημοσιογράφοι πάνω από όλα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τάσου, τι γίνεται στον κόσμο. Να πούμε αρχικά ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι ο γιος του, ο Ορφέας, είναι θετικός στον κορονοϊό και έτσι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Ορφέας είναι 8 στα 9 και ο...